Η Κρήτη διαθέτει τους απαραίτητους χάρτες και σχέδια εκένωσης και διαφυγής από δασικό ή αστικό περιβάλλον σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ωστόσο, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Κώστας Συνολάκης, όπως λέει στον 984 και το Γιώργο Σαχίνη, αμφιβάλλει αν η τοπική πολιτική προστασία γνωρίζει να τους διαβάσει και να τους διαχειριστεί. Και μακάρι να κάνω λάθος. Για το Ηράκλειο και για τα Χανιά, έχουμε χάρτες εκένωσης σε περίπτωση που γίνει. Αυτό το πράγμα που ξέρω πολύ καλά, παλιρία κόκκινα. Έχουμε χάρτες για πυρκαγιές. Αυτοί οι χάρτες είναι στην πολιτική προστασία της περιφέρειας. Τους χρησιμοποιούν. Αν γίνει κάποιο ακραίο φαινόμενο, ξέρουν οι υπηρεσίες τι θα κάνουν ή πρέπει να κάνουν και καινούρια άσκηση. Σε λέω κάτι συγκεκριμένο. Τι ωραίο ερώτημα. Μας δώσατε τροφή για ρεπορτάζ. Μας δώσατε έχουμε χάρτες λέτε, αλλά βάζετε ένα ερώτημα, αν και κατά πόσο οι αρμόδιοι, οι εντεταλμένοι, ξέρουν να τους χρησιμοποιήσουν και να τους λειτουργήσουν. Σωστά. Ακριβώς έτσι. Όπως το είπατε. Ακριβώς έτσι. Το ξέρουν. Αλλά φανταστείτε τώρα σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα που δεν έχουν γίνει ασκήσεις, που δεν υπάρχει ούτε καν αυτό. Δεν υπάρχουν, όπως αυτό το πράγμα που είπαμε, δεν υπήρχαν χάρτες εκένωσης. Οι άνθρωποι δεν ξέρανε τι να κάνουν, πού να πάνε, πώς να διαφύγουν. Μακάρι αυτό να το έχουμε κάνει καλύτερα στην Κρήτη. Τουλάχιστον χάρτες υπάρχουν. Η πολιτική προστασία έχει κάνει τη δουλειά της. Εχμηρή είναι η απάντηση του αντιπεριφερειάρχη κυρίου Κουκιαδάκη. Ο κύριος Σινιολάκη, δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ να μας κάνει μια υπόδειξη για να μπορεί, ή να έχει μια πληροφορία για να μπορεί να κάνει τέτοιους αφορισμούς. Εγώ είμαι πολύ σαφής. Με χαρά πραγματικά θα άκουγα τον κύριο Σινιολάκη να πει πότε συζητήσαμε και αντιλήφθηκε ότι η περιφέρεια είναι ανίκανη να αποδικοποιήσει το σχέδιο. Γιατί με τον κύριο Σινιολάκη τον έχω συναντήσει μερικές φορές, σέβομαι την επιστημοσύνη του, ας μου επιτρέψει στα διοικητικά να έχω και εγώ κάποια άποψη. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι έχει συντονισμό η περιφέρεια, αλλά δεν είναι αναπεριφερειακή ενότητα, αλλά την κεντρική ευθύνη των υποδομών δεν την έχει η περιφέρεια και ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος της και κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και ευτυχώς οι πολίτες της Κρήτης έχουν διαφορετική άποψη από τον κύριο Σινιολάκη. Ο κύριος Κουκιαδάκης ξεκαθαρίζει ότι η Κρήτη είναι σε ετοιμότητα αλλά όχι για τραγικές περιπτώσεις. Δεν θέλω να δημιουργώ εντυπώσεις ψευδείς και πλαστές. Στα μέτρα του δυνατού είμαστε έτοιμοι. Οι κίνδυνοι που έχουμε εμείς είναι μικρότεροι από αυτούς που έχει η Αττική, διότι και τα μεγέθη είναι διαφορετικά, αλλά και το περιβάλλον είναι διαφορετικό. Αλλά σχέδιο υπάρχει. Και το γνωρίζει η περιφέρεια και το παλεύει η περιφέρεια και ευχαριστούμε τον κύριο Σινιολάκη, περιμένουμε τις συμβουλές του. Η πολιτική προστασία του Δήμου Ηρακλείου είναι έτοιμη και στον τομέα της πρόληψης, της προετοιμασίας, της ετοιμότητας, αλλά και την ώρα της καταστολής των φαινομένων, όπως είναι και τα φαινόμενα, τα ακραία των πυρκαγιών. Όπως εξήγησε ο κύριος Συνολάκης, η τραγωδία στο Μάτι κατέδειξε ότι οι σχέδια τοπικά και χάρτες εκένωσης ή σταθμών ασφαλούς συγκέντρωσης και διαφυγής δεν υπάρχουν, ενώ αποκαλύπτει ότι η έγκαιρη εκένωση θα έσωζε ανθρώπινες ζωές.